Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών ανά τη χώρα, ενώ από το πρωί της Παρασκευής και οι αγρότες της Σάρτας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διατρανώνοντας τα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές ενέργειας αλλά και τις τιμές στα γεωργικά εφόδια. Η συγκέντρωση των αγροτοκτηνοτρόφων έγινε στη γέφυρα και ακολούθησε πορεία με τα τρακτέρ, η οποία και κατέληξε έξω από το Δημαρχείο. Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ΟΜΟΑΡΤΑΣ αναφέρεται: «Διεκδικούμε αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τη βεβαιωμένη ακαρπία της ελιάς με ενίσχυση 200 ευρώ αναστρέμα και για την καταστροφή της παραγωγής εσπεριδοειδών και άλλων φρούτων από το έντομο μαύρο ακανθόδι αλευρόδι 600 ευρώ αναστρέμα, στα αμπέλια λόγω του περονόσπορου ενίσχυση 600 ευρώ αναστρέμα, επιδότηση στα εντομοκτώνα σκευάσματα για την καταπολέμηση του μαύρου ακανθόδι αλευρόδι, στελέχωση των κρατικών γεωτεχνικών υπηρεσιών με προσωπικό, ώστε να υλοποιούνται τα επικουρικά μέτρα που προβλέπονται, αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει την παραγωγή και το φυτικό ζωικό κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους στα 100%, να συμπεριληφθούν η ακαρπία της ελιάς και οι επιπτώσεις του εντόμου μαύρου ακανθόδι αλευρόδι στις αποζημιώσεις. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στον αγρότη, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο όπως στους εφοπλιστές, σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στη κτηνοτροφία. Με ευθύνη και δαπάνη του κράτους να γίνουν έργα υποδομής όπως άρδευση ελιάς για αποφυγή υποβάθμισης παραγωγής, αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Thank you.
Στη συγκέντρωση των αγροτών στο Δημαρχείο και στη συνάντηση που είχε μαζί τους, ο Δήμαρχος Χριστόφορος Χιαφάκας εξέφρασε τη στεναρή του στήριξη προς τον αγροτικό κόσμο, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην τοπική οικονομία. Στη συζήτηση, η οποία ακολούθησε και στο γραφείο του Δημάρχου, παρέστησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Πατήλας, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου Δημήτρη Τζιωμάκης, ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Συντονισμού Δράσεων, εξυπηρέτης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Κοτσαρίνης και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Διαχείρισης Απορριμμάτων Λάμπρος Καρατζάς. Ο κ. Σαφάκας, συζητώντας μαζί με τους αγρότες, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της στήριξης των αγροτών, ειδικά σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, η αύξηση του κόστου παραγωγής και οι αγοραστικές πιέσεις. Διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι η Δημοτική Αρχή θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με συγκεκριμένα μέτρα και προγράμματα και επιπλέον εξέφρασε την πρόθεσή του να επιδιώξει κοινές λύσεις σε συνεργασία με τους αγρότες ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της γεωργίας στην περιοχή. Ανέλαβε τέλος την πρωτοβουλία να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Πρωτογενή τομέα έχουμε εδώ, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δήμαρχε να στηρίξει τον αγώνα για την περιφέρεια, μα γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων. Μα δεν γίνεται να μην να κάνετε ένα δημοτικό συμβούλιο, να θέσουμε τα προβλήματα. Να θέσουμε τα προβλήματα και στο παρελθόν εκείνη. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αυτή την πρωτοβουλία μπορεί να την πάρουμε. Πραγματικά. Το συζητήσαμε λίγο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προσπαθήσουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία, να συγκεντρώσουμε, αν θέλεις, ας πούμε, όλους εμπλεκομένους και τον ΕΛΓΑ και το τμήμα εδώ της Αγροτικής από την περιφέρεια και να κάνουμε μια κουβέντα, να πάρουμε ένα ψήφισμα, πέντε αποφάσεις, ξέρω εγώ, να στηρίξουμε πέντε αιτήματα δικά σας, αλλά κυρίως να ενημερωθούμε κιόλας. Δημαρχέ. Δηλαδή, είστε ενημερωμένοι, ας πούμε, από το αντίστοιχο τμήμα, ας πούμε. Κοιτάξτε, για τις εξελίξεις τουλάχιστον, κοιτάξτε, λέμε τώρα για τον Ακανθόδη. Τα ζητήματα είναι βαθύτατα πολιτικά. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις και χρειάζεται εθνική στρατηγική. Ναι. Η πόλη μας μειώθηκε 10.000 κόσμο, έτσι και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Το ίδιο μειώθηκαν και οι γεννήσεις στο μισό. Εντάξτε. Αυτό λοιπόν είμαστε ένα νομό με πρωτογενή τομέα. Φεύγει ο κόσμος. Ακόμα και οι μετανάστες, ας πούμε. Έχετε. Μπράβο, αυτό, ναι. Αυτή τη στιγμή, να πούμε, οι γαλακτοβιομηχανίες, έτσι, οι νεοτσιβλικάδες του γάλακτος, αυθαίρετα μειώσανε οι μεγάλες βιομηχανίες του νομού, έτσι, μειώσαν 14 λεπτά τιμή του γάλακτου. Είναι κοστολογημένο το γάλα 1,65 το πρόβιο. Και αυτή τη στιγμή το φτάσαν 1,44 και μιλάνε να το φτάσουν 1,20, 1 ευρώ. Λοιπόν, το τριφύλι εδώ πίσω στις ζωοτροφές έχει 45 λεπτά το κιλό. Από 40 έως 45. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος, τα νέα παιδιά, αν δεν υπάρχουν μέτρα. Εντάξει, ο αγρότης μένει στη γη, καλλιεργεί, παράγει, έτσι, κάνει παιδιά, χρειάζεται εργατικά χέρια, έχει ένα νομό ζωντανό, δουλεύουν τα μαγαζιά, δουλεύουν, κινείται. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Δήμαρχε. Στον τουρισμό με 30% συμμετέχει η Ήπειρος. Δεν έχουμε. Εμείς στον κάμπο έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε. Όπως έχουμε 300.000 και τον επαγγελματία αγρότη έχουμε υποχρέωση να το στηρίξουμε. Θέλουμε την αμέριστη βοήθειά σας. Θα μείνουμε εδώ. Έτσι, να μείνετε, θα κλείσουμε και τους δρόμους αν χρειαστεί. Χωρίς να παρεμβαίνουμε στις πολλές κοινωνικές ομάδες. Θέλουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες μαζί μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Συνολοιπόροι και συναγωνιστές είμαστε. Δεν είμαστε αντίπαλοι με κανέναν. Αντίπαλοι δεν είμαστε. Εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτή τη συνάντηση, αυτό το συμβούλιο που θέλετε να πάρουν πρωτοβουλία, να καλέσουμε έτσι και πέντε άλλους εμπλεκομένους να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αν θέλεις να πάρουμε και ένα ψήφισμα να στηρίξουμε κάποια δίκαια αιτήματα εκεί που έχετε. Και τουλάχιστον να ενημερωθούμε, γιατί είναι και θέμα ενημέρωσης, έτσι, να ξέρουμε τι γίνεται και τι ενέργειες κάνει και η περιφέρεια, ο Δήμος, το Υπουργείο, οτιδήποτε. Έχει δικό τμήμα η περιφέρεια, φαντάζομαι ασχολείται. Πάει η κυβέρνηση να τα χρεώσουν ο ΠΚΠ σε έναν οργανισμό, αλλά και πέντε διοικήσεις. Σημασία ποιο έχει, ότι κόψανε το πρασίνισμα από τους αγρότες, έτσι. Δεν υπήρξε, κάναν κάτι βιολογικά τώρα σχήματα κλπ, που τα φέξαλα. Δηλαδή, μειωθήκανε, ας πούμε, εμείς δεν μιλάμε, δεν θέλουμε να ζήσουμε από τις επιδοτήσεις, ούτε πιστεύουμε τις επιδοτήσεις, ας πούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε δεν είναι να η λύση η επιδότηση, όχι. Αυτή είναι και η προσωπική μου. Το ξέρετε πολύ καλά, τα κανάλια τα κρατικά, φτάνει τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τα γαλακτοκομικά 200% πάνω από την παραγωγή, στον καταναλωτή. Τα δέη υποδοκιμευτικά 270%. Πρέπει να μειώσουν τη ληστεία, το αίμα και τον υδρότα
και τα ψίχουλα και τα ψυχία που μας δίνουν τόσα χρόνια στους αγρότες και στους νοτρόφους να μειώσουν τα κέρδη της γαλακτοβιομηχανίας. Όταν έχουν 7 εκατομμύρια ευρώ, όταν επιδοτούν για γάλατα, για παραγωγή τυριών τα οποία έχουν φύγει ανεπιστρεπτή από την ιστορία. Δεν υπάρχουν ούτε άλογα ούτε μουλάρια να φτιάξουν κασκαβάλ. Έτσι πάνω στα βουνά, στα τζουμέρκα, ούτε στα ραντοβίζα. Να το φορτώσουν μάλλον τι αντίληψει. Να ελεγχθεί λοιπόν, το εμπόριο. Δηλαδή να μειωθούν τα εσωκέρδια και να μειωθούν τα κέρδια του τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία. Να δοθούν χρήματα στον παραγωγό. Αυτό ζητάμε. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Και να επιδοτήσουν με βάση τα τιμολόγια. Ό,τι πιο κάθε παραγωγό τι παράγει, τόσε ελιέ παράγει, τόσα κτηνίδια, τόσα πορτοκάλια, τόσο γάλα. Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και τα στρέμματα, ξέρει. Δεν είναι. Μπορεί κάποιο να μην έχει παραγωγή. Θέλουμε, ούτε δεν θέλουμε ούτε μαϊμού αγρότε. Αυτό θέλει στήριξη. Ο επαγγελματία, αυτό που ζει από αυτό και ανάλογα. Και φαίνεται αυτό. Σα είπα πάλι ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν κανένα κίνητρο να παραμείνουν στην Κίνα να παράγουν. Δηλαδή παίρνουν μέσα στα προγράμματα να πάρουν αυτά τα χρήματα που του δίνουν και αυτό είναι όλο. Και κλωβίζονται. Τα παιδιά τους επαγγελματίες πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ και να τους στηρίξουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, επειδή θα ζητήσουμε από τον Δήμαρχο να ανέβουμε 10 λεπτάκια πάνω, να τον κουβεντιάσουμε αυτό. Να μην τα λέμε όλο εδώ στον δρόμο, να πούμε δύο κουβέντες εδώ για τους συναδέλφους. Έχεις κανένα θέμα να ανεβούμε λίγο πάνω, έχεις χρόνο? Όχι, δεν έχω θέμα. Πολύ ωραία. Απλώς είπαμε να. Ναι, ναι, και εδώ δεν φεύγουμε, ούτως άλλως. Ποιος έχουν συνείδηση είναι εδώ παρόντες. Δεν θα φύγουμε από εδώ. Αύριο στις 7 η ώρα θα κάνουμε γενική συνέλευση για να αποφασίσουμε τις δράσεις στο υπόλοιπο διάστημα. Θα ανεβούμε τώρα σε λίγο πάνω η διοίκηση της Ομοσπονδίας, να έχουμε μια μικρή συνάντηση με τον Δήμαρχο, να του εκθέσουμε τα αιτήματά μας. Του ζητάμε από τώρα, είναι νομίζω θετικός, να κάνουμε και ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα με άξονα τα αγροτικά ζητήματα. Καλούμε όλους σας να παραμένουμε εδώ μέχρι που να κατεβούμε από το Δημαρχείο. Καλούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους να πυκνώσουν τις γραμμές μας τις επόμενες ημέρες για να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί από Δευτέρα. Τα προβλήματα δεν φεύγουν. Ούτε θα λυθούν επειδή ήρθαμε εδώ πέρα 10 λεπτά. Έτσι. Μόνο με τη στάση μας και με τη σκληρή μας στάση θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ανέβα. Συνάδελφοι, θα ανεβούμε τώρα μια αντιπροσωπεία επάνω στο Δήμαρχο Αρτέων, τον κύριο Σεφάγκα, να του δώσουμε και τα αιτήματα. Θα κατεβούμε να σας ενημερώσουμε. Προτού όμως ανεβούμε πάνω, θα ήθελα να σας πω ότι σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων επιλέξαμε αυτό το χώρο του Δημαρχείου, γιατί εδώ είναι η ασφάλεια καταρχήν για τα μηχανήματα. Κανείς μας δεν θέλει να πάθουμε ζημιά. Βλέπετε ότι ο χώρος εδώ του Δημαρχείου, πέραν του φωτισμού, έχει παντού κάμερες. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή εδώ την πλευρά του Δημαρχείου, ούτως ώστε είναι και πάνω στον κεντρικό του δρόμο και σε συνεργασία βέβαια και με την αστυνομία να έχουμε φρόνηση 24 ώρες 24 ώρες. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό. Ήταν πολύ εύκολο να πάμε κάπου αλλού. Αλλά αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο ταλαιρότερος χώρος για να γίνει τον μπλόκο. Διαφορετικά θα μπορεί να είχαμε προβλήματα. Εδώ πιστεύω ότι είναι η καλύτερη πλευρά του Δημαρχείου. Στο κεντρικό δρόμο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος εδώ το βράδυ και την ημέρα. Αλλά πώς να είμαστε πιο άνετα κι εμείς, γιατί ξέρουμε ότι όλοι έχουμε δουλειές. Δεν είναι κανένας τεμπέλης από εμάς. Και αύριο το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε γενική συνέλευση. Για το τι θα κάνουμε από Δευτέρα. Και να ξέρετε ότι όλα μπορεί να γίνουν 12η νυχτερινή. Όταν οι άλλοι θα κοιμούνται, εμείς θα είμαστε αλλού. Ευχαριστώ. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, οι αγρότες πραγματοποιούν εκ νέου γενική συνέλευση προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματά τους. Και είμαστε σήμερα, όπως κάθε χρονιά, στο δρόμο. Όχι εθιμοτυπικά όμως. Είμαστε κάθε χρονιά γιατί οι κυβερνήσεις αρνούνται να λύσουν τα προβλήματά μας. Είναι πάρα πολλά και σημαντικά τα προβλήματα που αφορούν την παραγωγή μας και κυρίως μας απασχολεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, η αύξηση σε εφόδια, σε λιπάσματα και στην ενέργεια γενικά. Οι τιμές στα προϊόντα μας που είναι δυσανάλογες του κόστους, ζητάμε 100% συγκεκριμένες τιμές που να μας καλύπτουν το κόστος και να μας αφήνουν ένα μεροκάματο να ζήσουμε. Έχουμε ζήτημα με τον ΕΛΓΑ, που ζητάμε τον
που είναι ένα χρονιστικό σελγά και πρέπει να αναθεωρηθεί, γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή που μας λένε, και όντως υπάρχουν κλιματική αλλαγή, και θέλουμε να μπουν και αυτά οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή, να αποζημιώνουν τον ΕΛΓΑ στο 100% και να είναι κρατικός φορέας 100% ΕΛΓΑ. Μετά η περιοχή μας έχει και τα ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, όπως με τον Ακανθόδη Αλευρόδη. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και όχι μόνο στον καρπό, ακόμα και στα δέντρα. Δηλαδή θα χαθούν καλλιέργειες. Το κράτος είναι απόν, έχει υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Εμείς ζητάμε επιδότηση 100% στα φάρμακα που μας λένε να ρίξουμε για τον Ακανθόδη. Επίσης να υπάρχει σε μέρημνα για τα παρατημένα κτήματα που είναι φωλιά του Ακανθόδη. Δηλαδή θέλουμε μια κρατική παρέμβαση που οφείλει το κράτος, γιατί καταστρέφεται η παραγωγή των εσπεριδιδών στην Άρτα. Ξέρετε ότι η Άρτα είναι μια αγροτική περιοχή. Κατά κύριο λόγο και τα εισοδήματα των υπόλοιπων εδώ πέρα επαγγελματιών και λοιπόν και των εργατών έρχονται σε... Είναι, πώς να το πω... Φτάνουν σε αδιέξοδο. Ναι, φτάνουν σε αδιέξοδο και εξαρτώνται, και εμείς εξαρτώμαστε από αυτούς και αυτοί από εμάς. Δηλαδή θέλουμε μια μεγάλη κρατική παρέμβαση. Γι' αυτό είμαστε και εδώ στο δρόμο σήμερα, να καταγγείλουμε και την πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις που είναι αντιαγροτική. Να πω εδώ, να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι αρχές το 90 ο αγροτικός κόσμος ήταν γύρω στο 30% του πληθυσμού και τώρα έχουμε φτάσει στο 7%. Και μας έλεγαν ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ζήσουμε καλύτερες μέρες. Το αποτέλεσμα δείχνει άλλα. Κύριε Κατζαντούλα, καταρχήν αν σας ικανοποιεί η σημερινή συμμετοχή. Δεύτερον, γιατί επιλέξατε το δημοκρατικό. Η σημερινή συμμετοχή είναι ικανοποιητική. Βέβαια, θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Και θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες για να αυξήσουμε τον αριθμό των συναδέλφων μας που είναι εδώ, γιατί άλλοι μπορεί να μην το έχουν μάθει, άλλοι να είχαν κάποιες... Θα τους σκεφτόταν, ρε παιδί μου, θα τους πείσουμε να έρθουν να δυναμώσουν τον μπλόκο. Επιλέξαμε να έρθουμε εδώ γιατί είναι ένα σημείο το οποίο μας παρέχει μια ασφάλεια. Δεν θέλουμε να έρθουμε και σε σύγκρουση με τον υπόλοιπο κόσμο. Στη συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο, τι σας είπε? Εξέφρασε τη στήριξη απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Και μάλιστα είπε ότι θα γίνει και μια ειδική συνεδρίαση. Ναι, μας είπε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση που θα αφορά αποκλειστικά το πρόβλημα το δικό μας.